Μια μεγάλη συζήτηση η οποία έγινε, αντιδράσεις οι οποίες υπήρξαν, αναστάτωση η οποία υπήρξε στο φαρμακευτικό κόσμο. Μας τα έλεγε ο κύριος Σκουντάκης και χθες το πρωί ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου και ήρθε και η έντονη αντίδραση του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου. Γιατί κύριε Λαθουράκη αντιδράσατε? Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας. Η αντίδραση νομίζω είναι προφανής. Είχαμε αντιδράσει και εξ αρχής με τις εξαγγελίες του Υπουργού. Εδώ πρόκειται για μια απίστευτη προχειρότητα σε ένα θέμα που είναι αυστηρά θέμα δημόσιας υγείας. Προφανώς με τους φαρμακοποιούς, οποίους βρισκόμαστε σε μια συνεχή συνεργασία ως μέρη του συστήματος υγείας, δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε, ούτε είναι συντεχνιακό το θέμα. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια προχειρότητα ως προς την διενέργεια του αντιγρυπτικού εμβολιασμού, που είναι ένα κατεξοχήν μέτρο πρόληψης για την δημόσια υγεία. Δηλαδή, οποιοδήποτε μπορεί να πάει στο φαρμακείο και να δηλώσει ότι έχει ένα οποιοδήποτε νόσημα προκειμένου να εμβολιαστεί. Την απόφαση δηλαδή την παίρνει ο ίδιος ο ασθενής, ο ίδιος ο ασφαλισμένος, ο ίδιος ο πολίτης, χωρίς να προηγείται κάποια ιατρική εξέταση, χωρίς να προηγείται λήψη ιατρικού ιστορικού. Αυτό νομίζω ενέχει πάρα πολλούς κινδύνους και θα το βρούμε μπροστά μας. Ο εμβολιασμός κατά της γρήπης μέχρι πρότινος είχε μια προτεραιοποίηση. Δηλαδή, ο γιατρός εξέταζε τον ασθενή και συνταγογραφούσε το αντιγρυπτικό εμβόλιο με βάση κάποιες ενδείξεις τις οποίες είχε και με βάση και το πρόγραμμα μάλιστα της συνταγογράφησης απέκλειε κάποιους όταν δεν είχαν τις συγκεκριμένες ενδείξεις. Αυτή τη στιγμή αυτά καταργούνται στο βωμό ίσως ενός προεκλογικού πυροτεχνήματος, αυτό θα το δούμε, ώστε να μπορεί ο καθένας μας να κάνει το εμβόλιο στο φαρμακείο χωρίς Τι σας φοβίζει πολύ περισσότερο? Διότι αν ανήκω σε μία από αυτές τις ομάδες και τουλάχιστον οι ομάδες αυτές έχουν ανακοινωθεί, νομίζω ότι από τη στιγμή που είναι για τη δική μου την υγεία, ότι θα πάω ή δεν θα πάω και θα το κρίνω, φαντάζομαι, με τη σωστή την έννοια. Τι σας φοβίζει λοιπόν εσάς περισσότερο? Αυτό εδώ βλέπουμε λοιπόν το κενό του συστήματος υγείας. Δηλαδή, εκεί που μιλάμε για προσωπικό γιατρό, για πρωτοβάθμιο, ο οποίος είναι ο καθήθεν αρμόδιος, ο θεράποντας γιατρός του ασθενούς, για την πρόληψη και για το πώς θα γίνει η διαδικασία αυτή, από τη στιγμή που αυτός ο θεσμός λοιπόν δεν υφίσταται, έχει αποτύχει, το Υπουργείο δίνει τον μπαλάκι ουσιαστικά στον καθένα μας. Δηλαδή, πάμε από τον προσωπικό γιατρό αυτή τη στιγμή στον ατομικό γιατρό. Δηλαδή, το γιατρό, ο καθένας θα αυτοδιαγνώσκεται και αυτή θα κάνει και την ιατρική όπως νομίζει. Αυτό ενέχει πολλά σοβαρά προβλήματα. Το επόμενο βήμα δηλαδή κάποιος να αυτοδιαγνωστεί με ζαχαρό διαβήτη και να ζητά από το φαρμακείο ένα φάρμακο του διαβήτη. Και τελικά να είναι υπόλογος ο ίδιος ο φαρμακοποιός, έτσι. Ο οποίος και βάσει του νόμου δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Ναι, ή αν κάποιος αντενδείκνεται εκείνη τη στιγμή να κάνει το εμβόλιο του. Αν είναι ένας άνθρωπος που όντως έχει σοβαρό πρόβλημα υγείας και πρέπει να εμβολιαστεί, αλλά εκείνη τη στιγμή, ενώ σου κάνει χημειοθεραπεία, δεν θα πρέπει να κάνει το εμβόλιο του. Αυτό ποιος θα το κρίνει? Ναι. Ο ίδιος ο ασθενής, ο φαρμακοποιός? Ποιος? Ναι, είναι ζητούμενο το ποιος. Είναι μεγάλο ζητούμενο για το ποιος θα αναλάβει τελικώς την ευθύνη και γιατί γίνομαι γιατρός εγώ για το δικό μου τον εαυτό όταν δεν μπορώ να το κάνω. Δεν μιλάμε για εμπορικό προϊόν. Τα φάρμακα, τα εμβόλια δεν είναι εμπορικά προϊόντα που πουλούνται στα σούπερ μάρκετ. Ναι. Είναι προϊόντα που πουλούνται στα φαρμακεία κατόπιν ενδείξεων και κατόπιν συμμόρφωση σε μια ιατρική συνταγή. Μάλιστα. Άρα λοιπόν ακόμα και στην πλατφόρμα, γιατί χθες ρωτούσα χαρακτηριστικά τον κύριο Σκουντάκη για να δω τι γίνεται, αλλά ήταν ωρών η λειτουργία της πλατφόρμας. Από τη χθεσινή της λειτουργία ίσως να βγουν συμπεράσματα για το αν πάει κάποιος να δηλώσει μέσω του ΆΜΚΑ του ότι θέλει να κάνει το εμβόλιο, αν η πλατφόρμα θα τον απορρίψει ή όχι, αν δεν ανήκει σε αυτές τις ευπαθείς ομάδες. Γνωρίζετε εσείς αν υπάρχει μέτρο προστασίας πάνω σε αυτό? Όχι, δεν γνωρίζω ότι η λειτουργία της πλατφόρμας. Αυτό νομίζω είναι κάτι που μπορεί να το σχεδιάσει. Άλλωστε έχουν εμπειρία στις πλατφόρμες, από ό,τι φαίνεται, και την ψηφιοποίηση των πάντων. Οπότε εκεί νομίζω μπορούν να το διασταυρώσουν. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το ζητούμενο. Υπάρχουν και άλλα θέματα, όπως σας είπα, που εκεί θα πρέπει κάποιος άλλος να κρίνει. Μάλιστα. Απόλυτα σαφείς είστε. Άρα λοιπόν μας παροτρύνετε και μας λέτε σαν ιατρικός σύλλογος, όχι ακόμα και στο αντιγρυπτικό πριν
να εξεταστείτε από τον γιατρό σας, ο καθένας από εμάς. Αξιολόγηση από τον γιατρό. Γι' αυτό άλλωστε και αυτή η απόφαση νομίζω έχει, ήδη ο Πανελλήνιος έχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας προκειμένου να ακυρωθεί. Α, μάλιστα. Έχουμε μια τέτοια εξέλιξη. Αυτή δεν την ήξερα. Συμβούλιο Επικρατείας. Τώρα, μέσα από το χώρο της παιδείας, μέσα από το χώρο της υγείας, προσφεύγουμε συνεχώς, προσφεύγουν πολλές ομάδες, παραγωγικές ομάδες κλπ. Στο Συμβούλιο Επικρατείας. Πού θα πάει αυτό, δεν ξέρω. Προφανώς όταν γίνονται πράγματα τα οποία είναι άπτονται, νομίζω, της κοινής λογικής και διακόπτουν την κοινή λογική, όπως είναι αυτό. Και την κοινή πορεία των πραγμάτων, όλα αυτά θα πρέπει να προσφύγουν σε κάποια νότατη αρχή, η οποία θα δώσει στο τέλος τη λύση όπως πάντα. Μάλιστα. Τη δίνει. Κύριε Λαφουράκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Από τον 984.